Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Είμαι ο Νικήτας και σήμερα έχουμε ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα πάνω στη γυμναστική που είναι οι αναπνοές. Στην αρχή θα μιλήσω για τις αναπνοές για κάποιον που ξεκινάει τώρα το γυμναστήριο, για κάποιον αρχάριο και μετά θα πούμε πιο συγκεκριμένα στο powerlifting για τον brace, πώς να κάνεις squat, bench, deadlift, πώς να αναπνέεις. Οπότε θα ξεκινήσω για κάποιον αρχάριο που ξεκινάει τώρα το γυμναστήριο. Μπορεί να μην σκέφτεται το πώς θα αναπνέει και να δεις κάποια άτομα να κρατάνε την αναπνοή τους για αρκετή ώρα. Αυτό που θα σου πω αν είσαι αρχάριος και ξεκινάς τώρα το γυμναστήριο είναι να σκέφτεις ότι στη δύσκολη κίνηση εκπνέεις. Στην εύκολη εισπνέεις, στη δύσκολη εκπνέεις. Οπότε κράτησε αυτό ως βασικό τώρα που ξεκινάς το γυμναστήριο. Γενικά η αναπνοή είναι πάρα πολύ σημαντική κατά τη διάρκεια της άσκησης, ειδικά όταν έχουμε να κάνουμε με μεγάλα φορτία σε squat, bench, deadlift, για να μπορέσεις να είσαι πιο σταθερός, να αποφύγεις τραυματισμούς και να γίνεσαι σιγά σιγά και πιο δυνατός. Όταν κάνεις πολύ καλή αναπνοή, όταν κάνεις καλό brace, θα σε βοηθήσει εννοείται στο να βγάλεις καλύτερα κάποιες επαναλήψεις, να βγάλεις καλύτερα κάποια κιλά και σίγουρα θα υπάρχει πρόοδος. Μπορεί να έχεις ακούσει το brace, για όσους δεν γνωρίζουν, το brace είναι το να παραμείνει το σώμα σου σε μια ουδέτερη θέση. Δηλαδή, θα το δείξω λίγο στο πλάι, δεν θέλω όταν παίρνω αναπνοή και κατά τη διάρκεια της άσκησης, δεν θέλω το σώμα μου να πέφτει μπροστά, ούτε να είναι πάρα πολύ πίσω. Θέλω το σώμα μου να είναι σταθερό σε μια ουδέτερη θέση, ώστε όταν πάρω την αναπνοή μου να παραμείνει σταθερό σε όλη τη διάρκεια της άσκησης. Τώρα, από πού παίρνουμε την αναπνοή? Ο καλύτερος τρόπος για να πάρουμε αναπνοή είναι από τη μύτη για να ενεργοποιηθεί το διάφραγμα. Παράλληλα όμως μπορείς να πάρεις και από το στόμα για να πάρεις μεγαλύτερη ποσότητα αέρα. Αυτό που θέλεις να κάνεις είναι να γεμίσεις την περιοχή της κοιλιάς σου με όσο πιο πολύ αέρα μπορείς. Σκέψου δηλαδή ότι η κοιλιά σου είναι ένα μπαλόνι και θες να το γεμίσεις με όσο πιο πολύ αέρα μπορείς, όχι μόνο μπροστά και στο πλάι, γύρω-γύρω να γεμίσεις την κοιλιά σου με αέρα. Παίρνεις βαθιά αναπνοή, μπορείς να ξεκινήσεις από τη μύτη και σιγά σιγά να παίρνεις και από το στόμα, ή μπορεί, αν σε δυσκολεύει από τη μύτη ή το νιώθεις ότι είναι πολύ αργή η διαδικασία, πάρε έστω από το στόμα. Δηλαδή, ξεκινάς από τη μύτη και παράλληλα παίρνεις αέρα και από το στόμα. Γεμίζεις την κοιλιά σου με όσο πιο πολύ αέρα μπορείς. Θα το δείξω λίγο και από το πλάι. Όταν μιλάμε συγκεκριμένα για powerlifting, δεν θέλω να έχω σφιχτεί την κοιλιά μου όταν πάω να πάρω βαθιά αναπνοή. Οπότε θέλω η κοιλιά χαλαρή προς τα έξω, παίρνω όσο πιο πολύ αέρα μπορώ, γεμίζω την κοιλιά μου και παράλληλα σφίγγω πάρα πολύ καλά το σώμα μου. Αφού πάρω την ανάσα, όσο πιο βαθιά ανάσα μπορείτε και σφίγγω πάρα πολύ καλά την κοιλιά μου. Σαν θέλει κάποιος να μου ρίξει μπουνιά, εγώ θα παραμείνω σφιχτός. Σκέψου ότι η κοιλιά σου, ο κορμός σου, γενικά όλο το σώμα είναι σαν ένα κουτί από τενεκεδάκι, από αναψυκτικό. Αν αυτό είναι άδειο και παίρνει από κάπου αέρα, αν το χτυπήσεις από το πλάι ή όπου και να το πιάσεις, θα σπάσεις, θα χαλάσεις τελείως. Αν όμως αυτό είναι κλειστό και είναι γεμάτο, τότε όσο και να το χτυπήσεις από το πλάι, από πάνω, δεν παθαίνει τίποτα. Έτσι ακριβώς είναι και το σώμα σου. Παίρνεις πάρα πολύ καλή αναπνοή. Για παράδειγμα, ξεκινάω στα καθίσματα. Έχω την μπάρα μου στην πλάτη, πάω να κάνω unrack. Πολύ σημαντικό το unrack. Παίρνω μια αναπνοή. Αν δεν πάρω αναπνοή στο unrack και τα ξεκλειδώσω όπως να είναι τα κιλά, θα τα νιώσω βαριά στην πλάτη μου και πειράζει πάρα πολύ μετά την ψυχολογία μου στο να, όταν πάω να κάνω το κάθισμα. Γιατί αν τα νιώσεις πολύ ελαφριά στην πλάτη, πάρεις καλή αναπνοή, σφίξεις καλά ομοπλάτες στην πλάτη σου, γενικά όλο το σώμα, ξεκλειδώσεις τα κιλά και τα νιώσεις πάρα πολύ ελαφριά, τότε σίγουρα θα έχεις πολλή αυτοποίθηση για το κάθισμα. Δεν θα φοβάσεις να κατέβεις, ειδικά όταν μιλάμε όταν έχεις να κάνεις ένα PR. Οπότε παίρνω μια αναπνοή όταν ξεκλειδώνω την μπάρα, κάνω 2-3 βήματα πίσω και από εκεί παίρνω μια βαθιά αναπνοή. Κατεβαίνω καλά κάτω, δεν βγάζω κάτω την αναπνοή μου, ανεβαίνω πάνω και αφού ανέβω τότε εκπνέω και βγαίνει η αναπνοή μου. Αν αφήσω την αναπνοή μου έστω και λίγο στο κατέβασμα, ειδικά όταν έχω να κάνω με πιά, με βαριά φορτία, με κιλά που μπορεί να μην τα έχω ξανακάνει, τότε πραγματικά θα χαλαρώσει το σώμα σου κάτω και δεν το θέλει σε καμία περίπτωση. Επηρεάζει πάρα πολύ η αναπνοή σου όταν κατεβαίνεις στο κάθισμα. Εγώ όταν προσπάθησα να μαθαίνω την αναπνοή στα καθίσματα, δεν το έβγαλα την πρώτη φορά γιατί ένιωθα ότι κόντευα να σκάσω. Σίγουρα θέλει βελτίωση, να βελτιώνεσαι συνέχεια. Η ανάσα σε βοηθάει πάρα πολύ στο να διαχειρίζεσαι τα φορτία. Όσο μπορείς, αν τη δουλεύεις, θα γίνεις και καλύτερος. Παίρνεις βαθιά αναπνοή, γεμίζεις όσο μπορείς την κοιλιά σου με αέρα και σφίγγω πάρα πολύ καλά την κοιλιά μου. Αν φοράς ζώνη, σκέφτεσαι ότι θες η κοιλιά σου να πιέσει τη ζώνη, οπότε να πιέσει λίγο προς τα έξω και να γεμίσει καλά με αέρα την περιοχή. Πάμε τώρα στον πάγκο, το ίδιο ισχύει και εδώ στον πάγκο. Στείνω καλά, φτιάχνω το arch μου. Από εκεί πέρα μπορώ να πάρω μια αναπνοή για να ξεκλειδώσω τα κιλά.
φέρνω την μπάρα στο σημείο εκκίνησης, φτιάχνω καλά το άρθρο μου, τα πόδια μου, από εκεί παίρνω πολύ καλή βαθιά αναπνοή, κατεβαίνω κάτω, πιέζω πάνω. Αν και πάνω εκπνέω, βγάζω την αναπνοή. Αν βγάλω την αναπνοή κάτω, θα χαλάσει το άρθρο μου, έστω και λίγο να χάσω την αναπνοή μου κάτω όταν ακουμπήσω την μπάρα στο στήθος, θα χαλάσει το άρθρο μου και μπορεί να χάσω και το lift. Οπότε, κατά τη διάρκεια της άσκησης, όταν μιλάμε για powerlifting και όταν έχουμε να κάνουμε βαριά φορτία, κρατάω πάρα πολύ καλά την αναπνοή μου, δεν προσπαθώ να μην βγάλω καθόλου αέρα εκείνη τη στιγμή και αφού τελειώσει την άσκηση, τότε εκπνέω. Τώρα πάμε στο deadlift. Η αναπνοή εδώ παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στο να ξεκολλήσει τα κιλά. Αν δεν πάρεις καλή αναπνοή από κάτω, τότε θα νιώσεις τα κιλά ότι είναι βαριά και θα σου φαίνονται βαριά σε κάθε επανάληψη. Οπότε, φτιάχνεις καλά το σώμα σου για να ξεκινήσεις. Παίρνεις πολύ καλή βαθιά αναπνοή, σφίγγεις καλά το σώμα σου και τότε ξεκινάς να ξεκολλήσεις τα κιλά. Ή μπορεί να έχετε δει στο deadlift κάποιος, αφού έρχεται πάνω, να παίρνει άλλη μια βαθιά ανάσα, να κατεβαίνει και να ξανακάνει κάποια επανάληψη. Μπορεί να γίνει αυτό, γιατί θα έλεγα είναι καλύτερο από το να μην πάρεις αναπνοή και να κατεβάσεις το φορτίο χωρίς αναπνοή, να μην είναι σταθερό το σώμα σου. Αν τώρα τα πετάξεις τα κιλά κάτω, εντάξει, είναι άλλη περίπτωση, μπορείς να τα πετάξεις και χωρίς αναπνοή. Αλλά αν θες να πας να κάνεις και άλλη επανάληψη, μπορείς να πάρεις μια καλή αναπνοή, να κατέβεις και να ξανανεύεις. Τώρα να κάνω παραπάνω επαναλήψεις με μια ανάσα. Αυτό θα σου έλεγα να το κρατήσεις για πιο μετά. Κάποιος που μαθαίνει την αναπνοή, κυρίως θα παίρνει μια αναπνοή σε κάθε επανάληψη. Και αργότερα μπορεί να φτάσει, αν δει ότι μπορεί να το ελέγξει, μπορεί και με μια αναπνοή να κάνει παραπάνω επαναλήψεις. Για παράδειγμα, στον πάγκο, εγώ όταν έχω να κάνω touch and go, με βολεύει πάρα πολύ. Δηλαδή, όταν έκανα 105 για 9. Τις πρώτες 6 επαναλήψεις τις έβγαλε με μία επανάληψη. Βέβαια μετά νιώθεις ότι θα σκάσεις, αλλά οκ. Okay. Για να μπορέσεις να εξασκηθείς λίγο στο brace και γενικά στην αναπνοή, υπάρχει μία άσκηση που μπορείς να κάνεις, να ξαπλώσεις το έδαφος, να βάλεις στην κοιλιά σου ένα βάρος και να αναπνέεις και να σπρώχνεις το βάρος προς τα πάνω, ώστε να καταλάβεις λίγο πώς δουλεύει η αναπνοή και να μην σε παίρνει το βάρος κάτω. Αυτά σχετικά με την αναπνοή, προσπάθησε να τη δουλέψεις όσο πιο πολύ μπορείς. Είναι πραγματικά ένα μέρος της τεχνικής πάνω σε κάθε άσκηση. Θα σε βοηθήσει πάρα πολύ στο να ελέγχεις καλύτερα τα κιλά και να βγαίνουν πιο εύκολα οι επαναλήψεις σου. Αν τώρα θες να με ρωτήσεις κάτι πάνω σε αυτό ή να προσθέσεις κάτι, μπορείς να μου το γράψεις εννοείται κάτω στα σχόλια. Άμα σου άρεσε το βίντεο, κάνε ένα like, μια εγγραφή και θα τα πούμε στο επόμενο.